Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες του All About Aris TV. Εδώ είμαστε με βίντεο θα πάμε σήμερα αναγκαστικά, γιατί εδώ που βρίσκομαι με το ίντερνετ πιθανόν θα έχουμε προβλήματα στο live, οπότε αναγκαστικά τώρα που βρήκα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να έχουμε λίγο καλό ε, σήμα, να γράψω ένα βίντεο για να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου άποψη, τις δικές μου θέσεις και να κάνουμε ένα σχόλιο για την ποδοσφαιρική ομάδα. Ε, τι να πει μετά τα χθεσινά, εγώ πάντω δεν ξέρω για εσά. Εκμεταλλευόμενο πάντω μια δυνατότητα που είχαμε τη δουλειά, πήρα τα βουνά. όπως βλέπετε, στα 1100 μέτρα υψόμετρο, το χιόνι γύρω μα έχει κυκλ... κυκλώσει κυριολεκτικά. Να ηρεμήσει λίγο η ψυχή μα, να καθαρίσει το μυαλό, γιατί θα το χρειαστούμε είναι γεγονός ότι η χθεσινή ΙΤΑ ήρθε να προσγειώσει ανώμαλα ε, τις όποιες προσδοκίες ε, είχαν δημιουργηθεί. Έτσι, μετά από αυτό το ηλεκτροσόκ που υπήρχε στον πάγκο της τεχνικής ηγεσία. γεγονός είναι ότι πάντα αυτές οι αλλαγές προπονητών φέρνουν ε, θετικά αποτελέσματα πόσο περισσότερο τις προηγούμενες φορές που έγιναν ξανά στην ομάδα μας και έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με τον τον Τερζή να παίρνει τη σκητάλη πάντα και πάντα συνοδεύονταν με επιτυχία. Δεν, το έγινε, δεν έγινε αυτό, δεν το, δεν το είδαμε χθε. Ο Άρης έχασε. Ο Άρης έχασε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να το είχε κερδίσει ή στη χειρότερη περίπτωση να μην το έχανε. Ο Άρης έχασε με ευθύνες πρώτα απ' όλα δικές του αλλά σαφώς και με μια ακόμη διαιτησία η οποία έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Υπό την έννοια ότι υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες διαμόρφωσαν τόσο τις συνθήκες μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και το αποτέλεσμα. Το ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα. Γιατί φίλες και φίλοι αν καθίσουμε και χάσουμε χρόνο στο γιατί χάσαμε και πώς χάσαμε πραγματικά θα είναι αποπροσανατολιστικό. Αυτή η ήττα φέρνει τον Άρη σε σημείο οριακό και τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον Τόλι τον Τερζή και τους ποδοσφαιριστές μας πρώτων ευθυνών τους. Είναι ξεκάθαρο. Τέλος. δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω όμω το σχόλιο μου από διάφορα σχόλια που άκουγα, διάβαζα από χθε το βράδυ αλλά και σήμερα Δευτέρα το, από το πρωί. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω την λογική που έχουν ορισμένοι ε, οι οποίοι από χθε το βράδυ και σήμερα επαναλαμβάνω λένε ότι τέλειωσε η χρονιά. λένε η χρονιά και είναι προτιμότερο να μην βγούμε στην Ευρώπη και να αρχίσουμε να οργανώνουμε την επόμενη χρονιά από τώρα. Λένε ας πούμε να ξεκουραστεί η ομάδα, να μην έχει την πίεση της προετοιμασίας και να αρχίσει να δουλεύει από τώρα για του χρόνου. Υπάρχει και μια πιο ακραία αντίληψη να μην μπει και καθόλου στα play-off η ομάδα. Τα ακούσαμε γι' αυτό. Ακούστε ρε παιδιά. Ακούστε ρε παιδιά τι γίνεται. Δηλαδή τρελαθούμε πραγματικά. Ε, καλά δεν θα σταθώ σε αυτούς που βγάλαν χαρά και χολή με τη χθεσινή ητά Εντάξει, τους έχουμε, έχουμε και τέτοιους. Αυτοί δεν είναι καν άρης, δεν αγαπάν τον άρη. Ο εγωισμός τους, η κακία τους και το πρόβλημα που έχουν πραγματικά σαν άνθρωποι δεν τους αφήνει να αγαπήσουν τίποτα στη ζωή, πόσο περισσότερο μια ομάδα. Αυτοί είναι προβληματικοί άνθρωποι. Θα σταθώ όμως σε αυτές τις απόψεις που ανέφερα πριν. Θα σταθώ στις απόψεις των ανθρώπων που λένε να μην βγούμε στην Ευρώπη, να μην μπούμε στα playoff. Ειλικρινά, ορισμένα τα παιδιά, πώ τα σκέφτεστε, πώ τα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά, ε, Πώς πώ τα ξεστομίζει αυτά. Καταρχά, α ξεκινήσουμε από το θεμελιώδε. Αν δεν μπει η ομάδα στα playoff, θα μπει στα play out. Άρα θα έχει πάλι παιχνίδια. Εκτό που θα είναι ξεφτύλα, παίξει στα play out, πισωγύρισμα απίστευτο, είναι και ξεφτύλα. Άρα εκ των πραγμάτων πάλι θα δώσεις παιχνίδια. Άκουσα και από να μου λέει «Ναι, αλλά άμα παίξεις play-out θα βάλεις τους πιτσιρικάδες, θα τους οργανώσεις, θα, τους, θα οργανώσεις την ομάδα και λοιπά και λοιπά και λοιπά». Αμπελο, αμπελοφιλοσοφίες, μπουρδες, μπουρδες, παραμύθια. Τίποτα θα γίνει από αυτά. Απλά με τέτοιες νοοτροπίες, με τέτοιες αντιλήψεις, το μόνο που γίνεται είναι να δίνουμε πάτημα σε αυτούς που έχουν την πραγματική ευθύνη να κρύβονται πίσω από τέτοιες αντιλήψεις, να βολεύονται πίσω από τέτοιες αντιλήψεις. Ακούστε λοιπόν κάτι. Ο στόχος του Άρη, ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει, είναι να βγει στην Ευρώπη. Είναι να βγει και να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο στόχος που έχει μείνει στην ομάδα για να μην είναι πλήρως αποτυχημένη η χρονιά. Αυτό το στόχο πρέπει καλούνται επιβεβλημένα, επιτάσσονται να υλοποιήσουν ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο Τόλης Θερζής και οι ποδοσφαιριστές. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είναι μια αποτυχημένη χρονιά η οποία θα έχει αποκλειστικά υπεύθυνο τον Θόδωρο Γαριπίδη και σε δεύτερο λόγο τον Τερζή τους άλλους προπονητές που περάσανε τον Μπάρντιου και τον Μπούργος και βέβαια τους ποδοσφαιριστές αλλά πάνω απ' όλα θα έχει αποκλειστικά υπεύθυνο θα έχει τον Θόδωρο Γαριπίδη αλλά θα έχουν τις ευθύνε τους και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές Γι' αυτό σας ξαναλέω μην το κάνετε αυτό σε εαυτού σας, μην το κάνετε στον Άρη, ίσα ίσα αν θέλετε να φέρετε πρώτον ευθυνών τους την μεγαλομέτωχο, τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, τώρα είναι που πρέπει να ζητάτε, να ζητάμε με λύσα και μανία την υλοποίηση του στόχου της ευρωπαϊκής εξόδου. Και όχι να τα παράτατε κατευθείαν. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Είναι βούτυρο στο ψωμί όλων όσων ήθελαν κάτι τέτοιο. Ή θέλουν κάτι τέτοιο. Που δεν νομίζω να θέλουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή το στυλάκι τέλειωσε χρονιά μου. Ρε, εντάξει, πάμε. Ας οργανωθούμε για τον χρόνο. Τι λέτε ρε. Τώρα είναι που πρέπει να απαιτήσετε, να απαιτήσουμε από τον Θόδωρο Καρυπίδη να βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη. Τώρα. Τώρα είναι που θα πρέπει να απαιτήσουμε να θωρακίσει την ομάδα με τη διαιτησία, γιατί εντάξει, πλέον έχει καταντήσει ρε παιδιά το ανέκδοτο τη χρονιά. Αυτό με τι διαιτησίε και το ποδοσφαιρικό άρη έχει καταντήσει το ανέκδοτο τη χρονιά. Χθε πάλι, για ακόμη μια φορά, είχαμε ένα πεντακάθαρο χέρι. Δεν δόθηκε. Στη φάση που πρόκειψε γκολ για τον Παναναγενικό, υπήρχε ένα φάλ στο ξεκίνημα του πρώτου γκολ τη Ισοφάρηση που δεν δόθηκε. Το Βάρ ούτε καν ασχολήθηκε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ένα. Τίποτα δεν είναι. Τίποτα. Τίποτα. Και ο Άρης ε, καμία αντίδραση. Και υπήρχαν γενικά πολλές φάσεις, μικρές και μεγάλες, οι οποίες αδίκησαν ε, την ομάδα μας και φανερά ε, ξεκάθαρα σμπρώξαν τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έχει καταντήσει γραφικό. Ακούστε κάτι και στη διοίκηση. Θόδωρ σε βολεύει αυτή η κατάσταση, μήπως. Δεν νομίζω. βολεύει αυτό το άλλο τη διαιτησία για να λέμε ότι η ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί μα κυνηγάει η διαιτησία. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει, ξεχάστε το. Θωρακίστε την ομάδα και προστατέψτε την. Παναλαμβάνω, δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Πονά και εσύ το ίδιο και ίσω και περισσότερο από εμά γιατί εσύ βάζει και τα λεφτά σου. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο να βολευόμαστε πίσω από την διαιτησία που μας φάζει και μας κυνηγάει. Θωράκισε την ομάδα, προστάτευσε την ομάδα. Εγώ δεν θα καθίσω να κάνω το δημόσιο διάλογο, ούτε να αρχίσω να υποδεικνύω το τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνετε. Σε προηγούμενες εκπομπές είπα κάποια πράγματα, είπα κάποιες ιδέες, είπα κάποιες κινήσεις και κάποιες ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν. Επιτέλους ρε εσείς θυμώστε λίγο, θυμώστε. Θυμόστε, τσατιστείτε, τρελαθείτε λίγο. Τι, άνευ, τι, τι άνευρο είναι αυτό που υπάρχει φέτο. Τι άψυχο. Ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε για να, τα θω, να θωρακίσετε την ομάδα από όλε αυτέ τι τραϊκέ Μα έχουν εκλέψει βαθμού, μα έχουν εκλέψει νίκε, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένα. Αλλά και πάλι θα πω, Θόδωρο Γαρυπίδη, η υπόλοιποι τη διοίκηση. Ειρήνη Καρυπίδη, Θόδωρο Καρυπίδη, διοίκηση, προπονητέ. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι ένα. Να βγάλετε τον Άρη στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πώ θα γίνει, αλλά στο τέλο τη ημέρα το ταμείο πρέπει να είναι θετικό. Έστω και με αυτόν τον τρόπο θετικό. Έστω και με την έξοδο στην Ευρώπη. Στην αρχή της χρονιάς ανακοινώθηκε πολλαπλασιασμό. Χάρηκαμε όλοι. Γουστάραμε όλοι. Τρελαθήκαμε. Λέμε εντάξει, έτσι πρέπει. Αυτό πρέπει. Αυτό είναι ο Άρη. Αυτό πρεσβεύει. Μπράβο, Θόδωρο Καρυπίδη που το έκανε. Δεν βγήκε ο πολλαπλασιασμό. Όλα αυτά τα λάθη που γίνανε. Πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε, είπαμε, από τα δικά μα λάθη. Όλα αυτά τα λάθη που γίνανε. Αλλά σαφώ και με τι διαιτησίε και τι σφαγέ που αντιμετωπίσαμε, τις οποίε επαναλαμβάνω μέχρι ένα σημείο τις τι κατανοούμε, τι καταλαβαίνουμε, τις ζούμε και μα γυρνάει το μυαλό. Αλλά όπω και να έχει ο πρωταθλητισμό δεν βγήκε. Και θα το ξαναπώ, δεν βγήκε πρώτα από, δικές μας, από δικά, ε, δικά μα λάθη, από δικέ μα αστοχίε, από δικέ μα παραλήψει, από δικέ μα επιπολαιότητε. Αλλά κατά δεύτερον λόγο, επίση σημαντικό και από... δεν βγήκε και από αυτό το ανελαίτο κυνηγητό που τρώμε και αντιμετωπίζουμε από το παρασκήνιο και από το παρακράτο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η διαιτησία είναι προκλητική. Έχει ξεφτυλιστεί, έχουν ξεφτυλιστεί τα πάντα. Ασφαλώ και έχει παίξει καταλητικό ρόλο στην απώλεια βαθμών σε σημείο που να βγαίνουν ακόμη και αντίπαλοι και να παραδέχονται αυτό που γίνεται. Να τη γατούλα μα εδώ. Έλα εδώ, Αλική. Τι έγινε, κορίτσι μου. Αχ, Ευχάριστη νότα στο βίντεό μας, η παρουσία της γάτουλας. Έτσι ακριβώς να βγαίνουν αντίπαλοι και να λένε αδική το Άρης, είναι αδικία, το παραδέχονται. Χάθηκε λοιπόν η διεκδίκηση του ποταθήματος που υπόθηκε, χάθηκε και η πρωταγωνιστική πορεία πρωταθλητισμού που ανακοινώθηκε και θέθηκε σαν στόχος. Ε, χάθηκε και το κύπελο. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο και το κύπελο. Πρώτα απ' όλα χάθηκε εξαιτία μα και δεύτερον εξαιτία τη διαιτησία. Γιατί σαφώ κανεί δεν προβλέπει το γεγονό ότι ακυρώθηκε ένα πεντακάθαρο γκολ στον πρώτο αγώνα στο Καραϊσκάκι, το οποίο αν μετρούσε όπως έπρεπε, θα μπορούσαν όλα να ήταν εντελώς διαφορετικά. Ε, κανείς όμως επίσης δεν μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι η ομάδα έχασε πέναλτι, το οποίο επίσης θα μπορούσε να έχει αλλάξει εντελώ τον αγώνα το συγκεκριμένο και ίσως να είχαμε πάρει τελικά την πρόκριση ε, και αυτή τη στιγμή να είμαστε στον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Δεν σημαίνει ότι θα είχαμε πάρει το κύπελο για το Θεό. Απλά λέμε. Και λοιπόν, ποιος είναι ο τελευταίος στόχος που έχει μείνει. Ο τελευταίο στόχο που έχει μείνει λοιπόν η κυρία Ειρήνη Καρυπίδου, κύριε Θόδωρο Καρυπίδη, κύριε τη διοίκηση, κύριε Τερζή, υπόλοιπο επιτελείο και πάνω απ' όλα κύριοι ποδοσφαιριστέ, είναι η έξοδο στι ευρωπαϊκέ διοργανώσει τη επόμενη περίοδου. Τέλο. Αυτό είναι ο στόχο. Οτιδήποτε άλλο γίνει τη φετινή χρονιά, η αποτυχία θα είναι παταγώδη. Θα είναι πισωγύρισμα. Ήδη η χρονιά είναι αποτυχημένη σε μεγάλο βαθμό γιατί δεν υλοποιήθηκαν αυτά που εξαγγέλθηκαν αυτά οι στόχοι που είχαν τεθεί. Ε, είπαμε, δεν γίνεται ο πρωταθλητισμό, δεν μιλάμε για κατάκτηση πρωταθλήματο. Απέχουμε πάρα πολύ από τι πρώτε θέσει. 20 βαθμού πίσω από την πρώτη θέση είμαστε. 12 βαθμού πίσω από τα κεκτημένα μα είμαστε, δηλαδή την τρίτη θέση. Δεν διεκδικούμε λοιπόν πρωτάθλημα. Δεν διεκδικούμε δεύτερη θέση. Χάθηκε το κύπελο. Αν χαθεί η Ευρώπη, θα είναι μια παταγώδη αποτυχία. Θα είναι ένα πισωγύρισμα και θα χρεώνεται αποκλειστικά και μόνο στους διοικητικού χειρισμούς και σε κανέναν άλλον. Στις διοικητικέ συγγνώμη, επιλογές και πουθενά αλλού. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο. Θα πρέπει ο Θόδωρος Καρεπίδης να το πάρει εγωιστικά, να το πάρει επί να κινήσει γη και ουρανό και να βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη. Πάμε τώρα και στο θέμα του προπονητή. Θα το συνδυάσω με τη διοίκηση. Αν λοιπόν, Θόδωρο Καρεπίδη, αυτή τη στιγμή θέλουμε να βγούμε στην Ευρώπη και πιστεύεις ότι μπορούμε να το πετύχουμε με τον Απόστολο τον Τερζή, τότε καλά κάνεις, καλός κάνεις και τον κρατάς στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας. Αν όμως δεν είσαι σίγουρος και με τη συγκεκριμένη επιλογή διακυβεύεται αυτός ο στόχος, ο τελευταίος στόχος που έχει απομείνει για τη φετινή χρονιά, τότε είσαι διπλά υπεύθυνο. Πάμε στον ίδιο τον Τόλι τον Τερζή, Όσον αφορά λοιπόν τον τον Τερζή. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία για χθες. Ε, να πω αν έκανε λάθη, αν δεν είδε κάποια πράγματα που τα είδαμε εμείς, χωρίς να είμαστε προπονητές, ή αν τα είδε και δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν θα μπω στη διαδικασία για το αν διαχειρίστηκε σωστά ή λάθος το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να μιλήσω γενικά για τον Απόστολο Τερζή. λέω, είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο το συγκεκριμένο. 13 Φεβρουαρίου είμαστε. Στον επόμενο μήνα μέχρι τα μέσα Μαρτίου κρίνεται το αν θα μπει ο Άρης playoff και το πώς θα μπει ο Άρης playoff και το πώς θα βάλει τις βάσεις για να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή του έξοδο. Λοιπόν αγαπητέ τόλοι, είναι πολύ κρίσιμο σημείο ή αναλαμβάνεις την ευθύνη και προχωράς την ομάδα και τη βγάζεις στην Ευρώπη. Ή το ξεκαθαρίζεις με το Θόδωρο Γαρεπίδη, τα βάζεις δεκάτο, απλά προσφέρεις τις υπηρεσίες σου για όσο χρειαστεί, μέχρι να έρθει ένας προπονητής να αναλάβει την ομάδα και να την προχωρήσει. Αλλιώς, ή θα χρεωθείς εσύ το μεγάλο, ένα μεγάλο κομμάτι σε ενδεχόμενη υπαξίλο παταγώδη αποτυχία με το να χαθεί ο τελευταίο στόχο που έχει απομείνει ή πιστώνε εσύ ένα μεγάλο κομμάτι αυτή τη επιτυχία. Κρίσιμο κομμάτι λοιπόν το συγκεκριμένο και για σένα και για τι αποφάσει σου. Το πιστεύει, μπορεί, το έχει, προχώρα. Δεν έχουμε εδώ να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μα. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Πιστεύει ότι μπορεί να σώσει την παρτίδα, έστω σε αυτό το κομμάτι, και να είσαι εσύ που θα βγάλει τον Άρη στην Ευρώπη, Πιστεύει ότι μπορεί να πάρει αυτή την ομάδα, να πάρει από αυτή την ομάδα όλα αυτά που μπορεί να δώσει σαν ομάδα, Πιστεύει ότι εσύ μπορεί να δώσει στην ομάδα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται τώρα, προκειμένου να μπει στα playoff, να μπει δυνατά στα playoff και να διεκδικήσει την ευρωπαϊκή τη έξοδο έτσι όπω πρέπει. Αν ναι, να το κάνει. Να πάρει την ευθύνη και να το κάνει. Και εμεί όλοι είμαστε μαζί σου. Εμείς όλοι είμαστε μαζί σου. Αν δεν μπορείς, πρέπει να το συζητήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη πρέπει να το συζητήσεις με τον Θόδωρο Γαρυπίδη και να βρεθεί μια λύση. Ποια θα είναι αυτή η λύση, εντάξει δεν χρειάζεται να την πούμε τώρα εδώ. Άλλωστε πλέον στην ομάδα υπάρχει και τεχνικός διευθυντής, τον οποίο δεν πρέπει να αφήνουμε πλέον έξω από το κάδρο. Είναι ένας τεχνικός διευθυντής ο οποίος χθε είδε το παιχνίδι, σίγουρα αξιολόγησε και μέρα με τη μέρα θα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας και της προσπάθειας που γίνεται. Πολύ κρίσιμο λοιπόν το σημείο και για τον Τόλι το, τον τερζί. Κλείνω το σχόλιο μου με του ποδοσφαιριστές. Εννοείται ότι θα έχετε κι εσεί πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνη, αν και εφόσον ούμι γένετο δεν βγει ομάδα στην Ευρώπη. Κανονίστε κι εσεί την πορεία σα. Δεν υπάρχει πλέον καμία ασυλία. Κοιτάξτε να βγάλετε την ομάδα στην Ευρώπη. Κοιτάξτε να πάρετε καμία νίκη γιατί έχουν σπάσει τα νεύρα μα. Γιατί ο βόλος μα έχει περάσει τέσσερι βαθμού. Και κοιτάξτε, μην ξεφτυλίζεστε άλλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κοιτάξτε, κόφτε το, σταματήστε το, να ματώνετε τις ψυχές μας. Κόφτε το. Κατοντάδες, χιλιάδες αριανοί χθε μικροί και μεγάλοι, παιδιά, παππούδες, τριαντάριδες, πενιντάριδες, εβδομητάριδες, ο πατέρας μου, τα πιτσιρίκια μας, άντρες και γυναίκες, παντού στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη γύρε, όπου υπήρχε Αριανός εχθές και είδε το παιχνίδι, μάτωσε η ψυχή τους, στεναχωρέθηκε, φαρμακώθηκε. Κόφτε το και κοιτάξτε να συνέλθετε. Κοιτάξτε να συνέλθετε. Κοιτάξτε να βρείτε τρόπο, κοιτάξτε να βρείτε τρόπο, να γυρίσετε από την Κρήτη την επόμενη Δευτέρα με νίκη. Κοιτάξτε να βρείτε τον τρόπο και να γυρίσετε με το τρίποντο της νίκης. Επιτέλους, δεν μια νίκη. Επιτέλους. Θα το επαναλάβω ξανά για όλους. Ποδοσφαιριστές, προπονητή διοίκηση. Δεν μπορούμε άλλο να κρυβόμαστε πίσω από τη διαιτησία. Εντάξει, χθες ο διαιτητής έκανε πολλά μεγάλα λάθη. Χθε ο διαιτητή πήρε αποφάσει οι οποίε ήταν πολύ αρνητικέ, ήταν πολύ κακέ, ήταν σε βάρο μα. Είναι πρόβλημα. Αλλά δεν θα κρύβεστε πίσω από αυτό το πρόβλημα. Κανονίστε κι εσεί, ποδοσφαιριστέ, την πορεία σα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτό από αυτή την, την υλοποίηση αυτού του τελευταίου στόχου που έχει απομείνει. Και έχετε κι εσεί το δικό σα σημαντικότατο μερίδιο ευθύνη. Το μάτι το χάσαμε. Πάει. Το χάσαμε. Πάει. Τελείωσε. Προστά μα έχουμε τέσσερα παιχνίδια. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω τέσσερι νίκε, Τρει, Τέσσερι, Δώδεκα. Κατά τα έγραφη κόρεμα, μα έχετε, έχετε σπάσει τα νεύρα να πούμε. Δεν σα έχω καμία εμπιστοσύνη. Τέλο. Πώ θα γίνει. Πώ θα γίνει. Δεν μπορώ να σα έχω εμπιστοσύνη με όλα αυτά που βλέπουμε και ζούμε φέτο. Κανονίστε λοιπόν την πορεία σα όλοι και αποκαταστήστε αυτό το αίσθημα εμπιστοσύνη προ όλου εμά. Μέσα στο γήπεδο. Κανονίστε την πορεία σας. Υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια στα οποία θα κρυθεί αυτός ο τελευταίος στόχος που είχε απομείνει. Έτσι και αλλιώς εκ των πραγμάτων όταν είσαι άρης δεν μπορείς να κατεβαίνεις στο γήπεδο για τίποτα άλλο εκτός από τη νίκη. Κατεβαίνεις μόνο για νίκη. Ένας λόγος παραπάνω τώρα. Κανονίστε λοιπόν την πορεία σας όλοι και βγάλτε την ομάδα στην Ευρώπη. Και όχι μόνο θα τη βγάλετε την ομάδα στην Ευρώπη, θα οργανωθείτε και θα φτιάξετε και μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα για του χρόνου. Γιατί όλα μπορούν να γίνουν παράλληλα. Έτσι λειτουργούν οι σωστέ ομάδε, έτσι λειτουργούν οι σοβαρέ ομάδε. Δεν δηλαδή, σημαίνει ότι όλοι ασχολούμαστε μόνο με το να βγει ομάδα στην Ευρώπη και τέλο αφήνουμε. Οργανώνε από τώρα, βεβαίω. Βάζει τεχνικό διευθυντή, θα πάρει και άλλα στελέχη. Όλοι σα θα κοιτάξετε να οργανωθείτε, να οργανωθούμε έτσι όπω πρέπει για την επόμενη χρονιά και θα κλείσω το σχόλιο μου το σημερινό έτσι όπως ξεκίνησα και με ένα άλλο πνεύμα έτσι λίγο παιδιά σταματήστε αυτή την οτροπία να μην βγούμε στην Ευρώπη για να οργανώσουμε την επόμενη χρονιά σταματήστε το παρακαλώ να πάω στον κόσμο όχι στον κόσμο χτες που 15 20000 κόσμος θα σου χαριλάω και ήταν μια γιορτή πραγματική Μιλάω για αυτούς Παραστέλλονται, τρελαίνονται, ξεστομίζουν τέτοια πράγματα, παιδιά. Όχι, όχι. Αυτό ήταν το παραμύθι που μας τρύπησε από τα μέσα της δεκαετία του 80. Τι έλεγα στο βίντεο του Σαββάτου, για τα πέτρινα χρόνια, αυτό ήταν το παραμύθι που μας τρύπησε. Από τα μέσα της δεκαετία του 80. Χάνονταν η Ευρώπη λοιπόν, ακούστε τι γινότανε. Και τότε λέγανε κάποιοι Αριανοί. Με σπιτσιρικάδε τότε. Τα 7 χρονών, 8 χρονών παιδιά. Καθόμαστε του ακούγαμε. Και λέμε, τι λένε, ρε, είναι δυνατόν. Εμεί είχαμε άλλη νοοτροπία. Και δεν είναι τυχαίο ότι τη δεκαετία του 90 ανατράπηκαν όλα όσα έπρεπε να ανατραπούν. Και το κλείνω εδώ. Ενώ στα απαδικά. Λέγανε λοιπόν πάμε να οργανωθούμε για, τα, για την επόμενη χρονιά. Πάμε να οργανωθούμε. Βάζανε κάτι οπαδάρες εντό εισαγωγικών, κάτι καφενόβιους, κάτι δημοσιογράφους. Α, είχαμε κάτι. Όχι όλοι όχι όλοι, αλλά είχαμε κάτι δημοσιογράφους εκείνα τα χρόνια, κάτι, κάτι μυαλά, δεν θέλω να τους θυμάμαι. Κάτι παραγοντάς, κάτι εξοδηγητική, ξέρετε, κοντινή γύρω-γύρω στους προέδρους αλιάριδες. Τότε λοιπόν κάπου εκεί στο Φεβρουάριο, στο Μάρτιο, τέτοια εποχή, με έμενε λίγο πίσω η ομάδα από την Ευρώπη, έμενε τρεις βαθμούς και τότε προσέξτε δύο βαθμούς έπαιρνε η νίκη, όχι τρεις τώρα. Έμενε ομάδα 3-4 βαθμού πίσω από τη διεκδίκηση τη Ευρώπη. Τέλειωσε χρονιά. Πάμε, ρε παιδιά, να, να οργανωθούμε για του χρόνου. Πάμε να οργανωθούμε για του χρόνου. Να έχουμε πολύ καλή ομάδα να διεκδικήσουμε και πρωτάθλημα. Σε περίπτωση πρωταθλήματο, ο θα μοιραστούν 15 τηλεόραση και 15 βίντεο. Τα ξεχάσατε αυτά. Αρχή τη χρονιά. Ε? Τι διαφημίσει. Στο χαριλάω. Έτσι λοιπόν το περνούσαν το μήνυμα. Εντέχνο. Η χρονιά χάνεται. Καλά είναι να οργανωθούμε. Καμιά χρονιά δεν χάνονταν. Χάνονταν στο μυαλό σα και στην πονηριά σα. Και στο πώ το διοχετεύατε και πώ τρυπούσατε τα μυαλά των οπαδών τότε. Των πιο αγνών οπαδών. Του βάζατε το δηλητήριο ότι ναι, χάθηκε η χρονιά, πάμε για το επόμενο. Εσεί που ήσασταν καιροσκόποι, που ήσασταν υστερόβουλοι, που ήσασταν κατευθυνόμενοι. Λοιπόν, επειδή δεν πιστεύω ότι τώρα ισχύει κάτι τέτοιο με αυτά τα παιδιά που λένε κάτι, έχουν αυτή την αντίληψη, το κάνουν και το λένε όχι από πονηριά, Ούτε γιατί του λέει κάποιο να το πούνε. Γιατί ε, ε, έτσι πιστεύουν, έτσι νομίζουν. Όχι, παιδιά, όχι, όχι. Τώρα θα έρθει πρώτον ευθυνό το Καρυπίδη και ο κάθε Καρυπίδη και ο κάθε προπονητή και ο κάθε ποδοσφαιριστή και θα βγάλει και θα ανασκουμποθεί να βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη. Και όχι μόνο θα βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη, θα οργανωθεί και για του χρόνο. Αυτό θα γίνει. Αυτό πρέπει να απαιτούμε. Η υγεία, η οπαδική υγεία, αυτό απαιτεί. Αυτό απαιτεί. Αυτό επιτάσσει να κάνουμε και να λέμε. Και θα βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη και θα την οργανώσει πάρα πολύ καλά. Και τέτοια λάθη που έκανε φέτο απαγορεύονται. Γιατί αν δεν βγάλει την ομάδα στην Ευρώπη, θα είναι τρομερό πισωγύρισμα και θα αναλάβει την ευθύνη σου. Αυτά κάνανε τη δεκαετία του 80. Αυτό το αφήγημα είχαν τότε. Ε, αφού χάθηκε η Ευρώπη, καλύτερα να οργανωθούμε για τον χρόνο. Τέλο, ξεχάστε το. Η ομάδα θα βγει στην Ευρώπη και θα έρθουν πρώτων ευθυνών του όλοι. Όλοι. Καρυπίδη, τερζή, ποδοσφαιριστέ. Θα βγάλετε την ομάδα στην Ευρώπη. Αλλιώ θα θεωρηθεί μια παταγώδη αποτυχία και ο καθένα τι ευθύνε του μετά. Μετά θα έχουμε να πούμε διαφορετικά πράγματα. Αυτά από μένα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα όσο γίνεται να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Και θα έχουμε πρώτο, πρώτο Θεό την ευκαιρία την Τετάρτη στο live, να είμαι στο live με τα παιδιά και να πούμε πολλά περισσότερα. Να είστε όλοι καλά.